κοντά στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη θα συνεχίσει να βρίσκεται η Εκκλησία και πολύ περισσότερο από εδώ και πέρα, καθώς έχει αυξηθεί ο αριθμός των οικονομικά αδύναμων. Έχουμε την αίσθηση ότι ξεκινάει μια καινούρια περίοδος για τους Έλληνες. Αυτό πλέον όλοι πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Και σε εμάς μένει να δούμε η Εκκλησία τι θα κάνει και πώς θα το κάνει. Στον τόπο μας έχουμε ένα δίκτυο ασφαλείας. Είναι πρώτα-πρώτα το φαγητό. Το λέω έτσι απλά, γιατί αυτό το έχουμε λύσει. Και είναι με τέτοιο τρόπο που μπορεί και αντέχει να αυξήσει, εάν χρειαστεί και αν υπάρξει ανάγκη τις μερίδες. Να διπλασιάσει και να τριπλασιάσει. Έπειτα έχουμε την πρώτη μέρημνα για τους αστέγους. Έχουμε δύο χώρους στους οποίους τους υποδεχόμαστε, πλένονται, αλλάζουν ρούχα, μένουν για ελάχιστο χρονικό διάστημα, διότι αυτοί είναι σπουργίτια, δεν ιδρυματοποιούνται και δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, αλλά και δεν το θέλουν. Και έτσι τουλάχιστον τους ανακουφίζουμε προς στιγμή και αντιμετωπίζουν το πρόβλημα. Ο Μητροπολίτης Δημητριάδος, κύριος Ιγνάτιος, τονίζει πως σημασία έχει οι Έλληνες να παραμείνουν ενωμένοι για να μπορέσουν να περάσουν τις δύσκολες ημέρες που διανύουμε αλλά και που θα έρθουν. Δεν πρέπει κανείς να απελπιστεί. Πρέπει όλοι να έχουμε κουράγιο να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.